Και βεβαίως η απόλυτη ιδιοκτησία του σκανδάλου Νοβάρτης από την προηγούμενη κυβέρνηση προκύπτει επίσης και από τις αυστηρές οδηγίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, τις αυστηρές οδηγίες του κυρίου Φρουζή στον τότε Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί βεβαίως, όπως να το κάνουμε, είναι και θέμα, αν θέλετε, αξιοπρέπειας. Τέτοιοι ήταν, φαίνεται, όχι μόνο υπάκουα παιδιά της Τρόικας, αλλά και υπάκουα παιδιά των πολυεθνικών και των επιχειρηματιών αφεντικών τους. Αντί λοιπόν να είναι υπηρέτες του λαού, όπως θα έπρεπε, γίνανε υπηρέτες του κάθε κύριου Φρουζή, ο οποίος τους έστελνε αυστηρά μηνύματα με οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν. Προκύπτει όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η ιδιοκτησία, το ownership που λένε και οι θεσμοί, η ιδιοκτησία του σκανδάλου από την προηγούμενη κυβέρνηση και από την ίδια την έκθεση της Νοβάρτης, η οποία το φως δημοσιότητας, από την εισαγγελική έρευνα, η οποία αξιολογούσε, προσέξτε, ένα προς ένα, τα πολιτικά στελέχη όχι μόνο της κυβέρνησης τότε, αλλά και της αντιπολίτευσης. Βλέπω εδώ τον Παύλο τον Πολάκη, ο οποίος τότε ήταν ένας απλός βουλευτής. Αλλά είχε αξιολόγηση, κανονικά. Και όλοι, πολλοί άλλοι, είχαν φάκελο. Γιατί μιλούσαν για το φάρμακο και αυτοί τους παρακολουθούσαν. Και τι προκύπτει λοιπόν από αυτή την αξιολόγηση? Προκύπτει η προνομιακή σχέση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με την εταιρεία. Και φυσικά η όχι και τόσο θετική άποψη για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν το πηγαίναν το γράμμα. Δεν προωθούσαν τη γραμμή της εταιρείας. Τι να κάνουμε.